Ρούπτσο, να ξεκινήσουμε από το ευχάριστο αυτό γεγονός και να το βλέπουμε και όλα παράλληλα. Κώστα μου. Ναι, είχαμε... Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στον ποδοσφαιριστή. Είχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ που μας βοηθάει και εμάς και μας δίνει την αφορμή να διαφημίσουμε και το άθλημα. Ναι. Απίστευτος. Φλωρά, πες μου το όνομα του, Φλωρά, το ξέχασα. Τζεμίλ Μασκάη, αν το λέω σωστά. Ναι. Δεν ζαλίστηκε. Είναι μικρούλης, κάτω των 18, έτσι. Να πούμε, ναι, είναι 17 χρονών, έγινε το Δεκέμβριο. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά το ντέρμπι της κατηγορίας των εφήβων του πρωταθλήματος Άλλας. Δηλαδή δεν είναι και ένα παιχνίδι. Η αντίπαλη είναι μια καταπληκτική ομάδα. Κέρδισε συγκεκριμένο παιχνίδι με 3-2. Τι έκανε. Οι δύο αυτές ομάδες είναι οι δύο πρωτοπόροι της κατηγορίας, οι δύο καλύτερες ομάδες. Και η αντίπαλη του, η αμυντική, έχει σημασία να το πούμε γι' αυτό, ότι είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν είναι απλά ένα παιχνίδι που βρήκε απέναντί του κάποιους τυχαίους αντιπάλους και το έκανε αυτό. Και δίνει μεγαλύτερη αξία στην προσπάθειά του. Μα ζαλίζεσαι μόνο που το κοιτάς. Με τρεις από πάνω του κατάφερε και έκανε. Εντάξει, μπράβο στον ποδοσφαιριστή και χαιρόμαστε και εμείς που μας δίνει τη δυνατότητα να διαφημίζουμε το άθλημα. Κώστα, θα ήθελα, αν είναι εύκολο βέβαια και αν μας ακούνε και μας βλέπουν, θα ήθελα μία selfie από τους τέσσερις ή τρεις αμυντικούς που τους πέρασε. Εντάξει. Και τους τρεις θέλω να βγάλουν μία selfie και να μου τη στείλουν. Εντάξει, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και αυτοί, και αυτό είπαμε δίνει μεγαλύτερη αξία στο goal. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι που έγινε, ό,τι ήταν στο γήπεδο το ευχαριστήθηκαν, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, 3-2 κέρδισε ο Περίωνας και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε αυτό το παιχνίδι περισσότεροι είναι η αυριανή γενιά των παικτών που θα πλαισιώσουν και το φούτσαλ και τις εθνικές ομάδες. Το συγκεκριμένο βιντεάκι ανέβηκε τυχαία χθες, όμως έκανε θράψη στο διαδίκτυο. Και αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ο Τζεμίλ προέρχεται από Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, από τις σχολές του Παναθηναϊκού, το Σέντρα Γκολ στα Καλύβια. Μια ακαδημία πάρα πολύ καλή, η οποία τον υποστήριξε. Εκεί έχει μάθει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο, προπονείται και εκεί καθημερινά. Ο Δούκας Θεό έδωσε φέτος τη δυνατότητα να παίξει στο πρωτάθλημα Σάλας, στο εφηβικό. Έχει παίξει και δύο αγώνες με την αντρική ομάδα. Όμως η Ακαδημία είναι αυτή που τον υποστήριξε. Αυτοί πρέπει να προσέχουν τα παιδιά. Εκεί έχει μάθει ποδόσφαιρο. Και πάνω απ' όλα είναι ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Και επειδή δουλεύει καθημερινά, η επιτυχία θα πρέπει όλα να καταλάβουμε ότι βασίζεται στη δουλειά του καθενός. Πάνω απ' όλα. Και το ταλέντο βέβαια πρέπει να υπάρχει. Αλλά πρέπει να έχεις τον κατάλληλο χαρακτήρα, να το θέλεις πολύ, να το αγαπάς και να προπονείσαι πάνω απ' όλα. Και να σε βοηθάνε. Και την ανάλογη υποστήριξη από την οικογένεια. Σωστό. Με τις σωστές κατευθύνσεις, τη σωστή διαπαιδαγώγηση και τις σωστές συμβουλές. Και ένα τέτοιο ρόλο παίζει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου σε αυτά τα παιδιά. Γιατί εγώ πραγματικά... Εσύ χαίρεσαι τώρα, έτσι, μέσα από το φούτσαλ αναδείχθηκε, φαίνεται. Γιατί δεν τον είδαμε ούτε σε ακαδημίες, αλλά... ούτε σε αγωνιστικό 11-11. Κοίταξε, το φούτσαλ είναι το εργαλείο που του δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί και να τον παρουσιάσουμε. Πίσω όμως από αυτό κρύβονται πάρα πολλά πράγματα μέχρι να φτάσει εκεί. Έτσι. Και αν αυτά τα πράγματα δεν τα δουλέψει σωστά και δεν επιμένει και δεν κατάφερε τίποτα επειδή έβαλε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ το οποίο είχε κάνει θράψη, θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει και συνέχεια, γιατί πολλούς ποδοσφαιριστές τους έχουμε δει να καταφέρουν κάτι καλό αλλά να μην έχουν συνέχεια. Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, να συνεχίζουν, να δουλεύουν και μέσα από τη δουλειά θα καθιερωθείς και θα πας μπροστά. Πολύ σωστό, πολύ σωστό.